Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται πυρετοδός και οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του οπλισμού της οργάνωσης. Προς το παρόν, όπλα έχουν βρεθεί μόνο στα σπίτια συλληφθέντων βουλευτών, ενώ σπιθαμή προς σπιθαμή ψάχνει η αστυνομία για ευρήματα στα στρατόπεδα που γίνονταν τα στρατιωτικά γυμνάσια. Εντυπωσιακή είναι και η πληροφορία που θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ, ότι η εκπαίδευση στα όπλα των μελών της Χρυσής Αυγής γινόταν σε χώρο της αστυνομίας και μάλιστα από εκπαιδευτή της αστυνομίας. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του οπλοστασίου της Χρυσής Αυγής που προκύπτει από μαρτυρικές καταθέσεις νυν και πρώην μελών του κόμματος στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα έρευνες σε Σαλαμίνα, Μάνδρα και Μαλακάσα προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό στα σημεία όπου σύμφωνα με τους μάρτυρες τα μέλη της Χρυσής Αυγής έκαναν στρατιωτικά γυμνάσια και μάλιστα υπό πραγματικές συνθήκες με πραγματικά πυρά. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, η εκπαίδευση στα όπλα των μελών της Χρυσής Αυγής έγινε ακριβώς κάτω από τη μύτη της αστυνομίας, σε χώρο της αστυνομίας και από εκπαιδευτή της αστυνομίας. Μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στα χέρια των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής κάνει λόγο για εκπαίδευση των μελών της Χρυσής Αυγής από τον ίδιο τον αρχιεκπαιδευτή στα όπλα της ελληνικής αστυνομίας. Όμως όλα αυτά από ό,τι φάνηκε έγιναν νομότυπα. Η αστυνομία για να έχει έσοδα τα οποία διαθέτει στη συντήρηση των σκοπευτηρίων της επιτρέπει σε σκοπευτικούς συλλόγους να εκπαιδεύονται στα όπλα από δικούς της εκπαιδευτές, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ποσό της τάξεως των 30.000 ευρώ το χρόνο. Την ίδια ώρα το αρχηγείο της αστυνομίας δημοσίευσε αναλυτικά όλα όσα βρήκε στο σπίτι του βουλευτή επικρατείας της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά, ο οποίος σύμφωνα με κατάθεση γείτονά του μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και ενώ ξεκινούσε η δικαστική διερεύνηση στον Άριο Πάγο για τη δράση της Χρυσής Αυγής, ο Παπάς επιχείρησε να αδειάσει το σπίτι του. Όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα έρευνες της Αντιτρομοκρατικής, το σπίτι του συλληφθέντα Χρήστου Παπά στην Ανατολή Ιωαννίνων βρέθηκαν συνολικά ένα πιστόλι 9 χιλιοστών Λούγκερ, ένα εξάσφαιρο περίστροφο Gold 38 Special τα οποία κατήχε παράνομα, μια ξυμφολόγχη συνολικού μήκους 53 εκατοστών με μήκος λάμας 42 εκατοστά, μια σιδερογροθιά, 75 δισκέτες, ένας ψηφιακός δίσκος, 4 Ευαγγέλια Παλαιού τύπου για τα οποία ερευνάται η πιθανότητα να εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων, 2 κράνη εκ των οποίων το ένα με διακριτικά των SS και το άλλο με αγγιλωτό σταυρό, μπουκάλια κρασιού καινού περιεχομένου με ετικέτα όπου απεικονίζεται τον Μπενίτο Μουσολίνη και συγκεκριμένα πορτρέτο αυτού και φωτογραφία όπου χαιρετά ναζιστικά, πλήθος βιβλίων που αναφέρεται στους Ναζί, 2 μικρές πάνινες σημαίες με αγγιλωτό σταυρό και κοντάρι, 2 μεγάλες πάνινες σημαίες με αγγιλωτό σταυρό χωρίς κοντάρι, πάνινη σημαία με δικέφαλο αετό και τα διακριτικά SS, 2 τριγωνικά σημαίακια μεσαίου μεγέθους με αγγιλωτό σταυρό, φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ, στο πάρο μέρος της οποίας αναγράφεται Χρυσή Αυγή. 118 υποθέσεις επιθέσεων σε Έλληνες και αλλοδαπούς από μέλη της Χρυσής Αυγής περιλαμβάνονται στο φάκελο που απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η αναφορά αυτή είναι χωρισμένη σε 4 ενότητες και δεν περιλαμβάνει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά ούτε και του Πακιστανού ποδηλάτη στα Πετράλωνα. Ο φάκελος περιέχει την πρώτη επίθεση που σημειώθηκε στις 34 του 1992 όταν έγινε επίθεση σε μέλη του ΟΣΕ. Στις 16 του 1998 έγινε επίθεση εναντίον του Δημήτρη Κουσουρή. Στις 24 του 2000 τραυματισμός 2 Τούρκων δημοσιογράφων. Στις 4 του 2003 ξυλοδαρμός Πακιστανών σε Πειραιά, Νίκαια και Ρέντι. Στις 21 του 2009 επίθεση με χειροβομβίδα σε γραφεία δικτύου μεταναστών. Την 1η Δεκάτου του 2009 επίθεση κατά της ηθοποιού Παπάζογλου. Στις 30 Δεκάτου του 2009 επίθεση στον ηθοποιό Μουζουράκη. Στις 28 Εβδόμου του 2012 επίθεση του βουλευτή Μπούκουρα στον Δήμαρχο Κορίνθου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για τον εντοπισμό αστυνομικών που έχουν σχέση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τη Χρυσή Αυγή. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 25 αστυνομικοί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προσαχθεί ενώ 8 έχουν συλληφθεί. Οι 7 που ήταν πρώην αστυνομικοί φρουροί βουλευτών της Χρυσής Αυγής για παράνομη κατοχή όπλων και εκρηκτικών και ένας υπαρχηφύλακας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε στην κατοχή του δεκάδες εξαρτήματα όπλων, 106.000 ευρώ και φέρεται να αγόραζε όπλα μέσω ίντερνετ για λογαριασμό της Χρυσής Αυγής.
Πάμε τώρα στον Δημήτρη Καραστεφανή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δημήτρη, συνεχίζονται οι έρευνες και στους κόλπους της αστυνομίας και σήμερα είχαμε δύο νέες συλλήψεις. Δύο νέες συλλήψεις φρουρών των βουλευτών Γερμενή και Μπούκουρα. Σε τι εμπλέκονται? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον φρουρό, τον αστυνομικό φρουρό του κυρίου Γερμενή, όπου συνελήφθη σήμερα να έχει στην κατοχή του, εκτός από τέσσερις πτυσσόμενους μεταλλικούς ράβδους, γκλόπ, γεμιστήρες πιστολιού, σπρέι εκτόξευσης πιπεριού, είχε στην κατοχή του αρκετό οπλισμό, αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί, είχαν παραδοθεί πινακίδες και είχε βάλει άλλες πινακίδες για να μπορεί να τα κυκλοφορεί. Εντοπίστηκαν σχετικά με τη ρατσιστική επίθεση στο πανηγύρι της Ραφίνας μία αφίσα και φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ίσως και να συμμετείχε σύμφωνα με την αστυνομία πριν από ένα χρόνο τότε βλέπουμε και τις εικόνες που είχαν σπάσει τους πάγκους στα μέλη της Χρυσής Αυγής. Συνελήφθη δηλαδή για αυτό το περιστατικό που έγινε ένα χρόνο πριν. Φαίνεται ότι είχε συμμετοχή. Ίσως και να είναι και αυτό. Δεν το ξέρει κανένας. Μάλιστα, πάντως, και για τα ευρήματα προφανώς. Και για τα ευρήματα. Αρκεί να σας πω ότι είχε και ένα βούρδουλα. Τώρα τι τον είχε το βούρδουλα, ουδής ξέρει. Το γνωρίζει μόνο αυτός. Θα ξέρει εκείνος. Ο αστυνομικός του κυρίου Μπούκουρα. Ο αστυνομικός του κυρίου Μπούκουρα έχει στην κατοχή του 35 σφαίρες, συγγνώμη, από 45 πιστόλι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην εκαμίτης και είχε δοθεί από την ηγεσία της Ελλάδας προκειμένου να είναι δίπλα από τον κύριο Μπούκουρα που είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην Κόρινθο. Και μην ξεχνάμε βέβαια τον αστυνομικό στην Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα ανακοινώθηκε η σύλληψή του. 106.300 ευρώ ήταν στην κατοχή του, που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα, όπως επίσης δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα 500 και πλέον εξαρτήματα από όπλα, από πιστόλια ή από περίστροφα που είχε στο σπίτι του αδερφού του, ο οποίος και συνελήφθη, και στο αυτοκίνητό του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι αγόραζε ή πουλούσε μέσω ίντερνετ όπλα και πυρομαχικά. Μάλιστα. Και αυτό λένε οι αρχές ότι έχει κάποια σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.